Όλοι γνωρίζουμε τις δύο πυρηνικές βόμβες που έχουν ρίξει οι Αμερικάνοι στην Ιαπωνία. Έχουμε δει φωτογραφίες και γνωρίζουμε επίσης πως η Αμερικάνικη βόμβα τελειοποιήθηκε αφού με την λήξη του πολέμου στην Ευρώπη τον Μάιο του 1945 οι Γερμανοί επιστήμονες μεταφέρθηκαν στη ΣΥΠΑ και Ρωσία αντίστοιχα, ενώ τόσο οι Αμερικάνοι όπως και οι Ρώσοι είχαν ειδικά τάγματα στρατιωτών που χτένιζαν τη Γερμανία για να πάρουν μέρος της γερμανικής τεχνολογίας. Οτιδήποτε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν, απλά το κατέστρεφαν για να μην το πάρουν αντίστοιχα οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Στη ΣΥΠΑ, οι Αμερικάνοι πρόλαβαν και εχμαλώτησαν τους εγκεφάλους της γερμανικής πυρηνικής βόμβας. Οι Γερμανοί κάπου είχαν κολλήσει και δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν την πυρηνική τους βόμβα. Οι Αμερικάνοι όμως με την βοήθειά τους την ολοκλήρωσαν και την δοκίμαζαν εις διπλούν στην Ιαπωνία. Ας φανταστούμε ένα εναλλακτικό σενάριο όπου οι Γερμανοί έχουν καταφέρει να δαμάσουν πρώτοι την πυρηνική δύναμη. Πού θα την χρησιμοποιούσαν πρώτα? Θα την δοκίμαζαν κάπου στον Ατλαντικό ωκεανό δημιουργώντας τσουνάμι και να πλήξουν έτσι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Θα φόρτωναν με πυρηνική κεφαλή τους περίφημους πυράβλους που χτυπούσαν το Λονδίνο? Εκείνη την εποχή κανένας δεν ήξερε το πόσο καταστρεπτική είναι μια τέτοια βόμβα και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Το Μάιο του 1945 η Γερμανία έχει περικυκλωθεί. Από ανατολικά οι σοβιετικές δυνάμεις όλο ένα και πλησιάζουν, ενώ από τον Ιούνιο του 1944 οι λοιποί σύμμαχοι έχουν ξεχυθεί στην Ευρώπη από την Νορμανδία. Ας θεωρήσουμε πως τον Ιούνιο του 1944 είναι έτοιμη η γερμανική πυρηνική βόμβα. Οι Γερμανοί νικούν στο ανατολικό μέτωπο και το κρίσιμο σημείο του πολέμου είναι η απόβαση στη Νορμανδία. Θεωρητικά πάντα, εάν την είχαν, θα την χρησιμοποιούσαν στις παραλίες της Νορμανδίας, εξαϊλώνοντας κάθε προσπάθεια για νέα απόβαση. Ένα τέτοιο χτύπημα θα είχε τελειώσει κάθε σκέψη για νίκη στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί θα έστελναν μετά ό,τι είχαν και δεν είχαν μετά στο ανατολικό μέτωπο και τώρα, ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά, δεν θα μιλάγαμε ελληνικά και θα μας κυβερνούσε ίσως κάποιο εγγόνι του παράφρονα με το μουστάκι. Ευτυχώς δηλαδή.